Να μιλήσουμε όμως λίγο παραπάνω για την πολύ όμορφη αυτή θεατρική παράσταση, το Λανόνα, του Ρομπέρτο Κόσα. Είναι από τη θεατρική ομάδα επισκηνής του Δήμου Ζήτσας και όπως το συνηθίζουμε έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα και στους τρεις. Καλησπέρα. Τον ένα τον ξέρετε, νομίζω, τον Γιάννη τον Βούλγαρ. Θα ξεκινήσω από τους γνωστούς. Καλά, Γιάννη, πολυτάλαντος, έτσι. Τι να κάνουμε, είπαμε να είμαστε. Πλέον και ηθοποιός. Σε όλα. Σε πάρα πολλά. Μην τα πούμε κι άλλα, είναι κι άλλα ακόμα. Άστο, άλλη σωστό. Και βέβαια και οι υπόλοιποι δύο που πιθανώς να μην γνωρίζετε είναι η Πόπη Κοντζαμάνη και ο Νίκος Σφαιρόπουλος. Καλησπέρα και σε εσάς τους δύο. Έχουμε να πούμε πολλά νομίζω, οπότε πρέπει να ξεκινήσουμε γιατί εντάξει, δεν έχουμε και άπλετο χρόνο. Λανόνα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με την υπόθεση του συγκεκριμένου έργου και γιατί το επιλέξατε. Θες να πεις εσύ, Πόπη, για την υπόθεση. Όχι, εγώ... Θες να μιλήσω εγώ. Να μιλήσεις για την υπόθεση, εγώ για το ρόλο μου. Το Λανόνα είναι ένα έργο το οποίο γράφτηκε το 1977 στην Αργεντινή από έναν Αργεντίνο συγγραφέα, εν ενεργεία, που έχει γράψει πάρα πολλά έργα. Αυτό είναι το πιο γνωστό του έργο. Έχει παιχθεί σε πολλά μέρη του κόσμου, έχει κάνει μεγάλη επιτυχία. Πρώτη φορά ανεβαίνει στην Αθήνα το 1996-97, αν δεν έκτοτε έχει ανέβει από πολλούς θειάζους και αεραστεχνικούς στην Ελλάδα. Στα Γιάννα έχει ανέβει, πρέπει να πούμε, μια φορά ακόμα, πριν από 7-8 χρόνια, από το θείασο της Παμβότιδας, με την Κατερίνα Διβαϊμάκη στον ομώνυμο ρόλο και στη σκηνοθεσία δικιά της. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που θα δει το κοινό της πόλης στη Λανόνα. Ένα εξαιρετικό έργο το οποίο μας μιλάει για το σήμερα που ζούμε στην Ελλάδα. Η υπόθεσή του είναι πάρα πολύ έτσι απλή και χιουμοριστική. Είναι μια αγριά γυναίκα, υπέργυρη, 100 χρονών, στην οποία μέσα στο σπίτι ζουν, ας πούμε, τα παιδιά της, τα εγγόνια της, τα παιδιά των παιδιών της. Και είναι μια μητριαρχική οικογένεια, μάλλον, η πατριαρχική οικογένεια, στην οποία αυτή την επικεφαλής δυναστεύει, εντός εισαγωγικών, αλλά κατατρώει τα πάντα. Αφομοιώνει ποσότητες τεράστιες από φαγητά, τόσες πολλές που αδυνατούν να τις αναπληρώσουν τα μέλη της οικογένειας. Σε σημείο που αναγκάζονται κάποια στιγμή να σκεφτούν για αυτή να την εξοντώσουν. Και από εκεί ξεκινάει το γέλιο και το τραγικό αυτού του έργου. Αν μπούμε παρακάτω πράγματα... Να μην τα αποκαλύψουμε όλα. Αυτά για την υπόθεση, αλλά έχει προεκτάσεις κοινωνικοπολιτικές, έντονες. Μιλάει για τον αφανισμό κοινωνιών, για την εξουσία που είναι πάρα πολύ, ας πούμε, αδιφάγα, την αυταρχικότητα της εξουσίας. Ακόμα μιλάει και για την καταδυνάστευση που γίνεται από τις μεγάλες ηλικίες προς τις μικρότερες, που αυτό το πράγμα το ζούμε και θα το ζούμε. Όλη η ανθρωπότητα το ζει αυτό. Που δεν αφήνουν τις νέες γενιές να προχωρήσουν, γιατί τα παλιά μυαλά δεν αφήνουν τις θέσεις τους. Και γενικά έχει πάρα πολλούς τρόπους ανάγνωσης αυτό το έργο. Παρ' όλα αυτά όμως, ο πιο απλός τρόπος ανάγνωσης, το πρώτο επίπεδο ανάγνωσης είναι αυτό που λέμε τώρα, μια υγεία που τρώει και καταδυναστεύει τους πάντες γύρω της και ανθρώπους δικούς της. Και αυτό βγάζει από μόνο του πάρα πολύ γέλιο. Αυτά. Και μιλάμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο είδος, θεωρώ, μαύρη κωμωδία και... Είναι γκροντέσκο το έργο, είναι μαύρη κωμωδία. Δεν είναι εύκολο, αν με ρωτάς, σαφώς δεν είναι εύκολο. Αλλά η επιλογή μας πάντα στην ομάδα και από μένα τουλάχιστον που είμαι εκεί πέρα είναι να καταπιανόμαστε με έργα τα οποία κάτι έχουν να μας δώσουν. Για πες μου τώρα, Πόπη, εσύ για τον κόντρα ρόλο, εγώ θα πω, γιατί εντάξει, δεν είσαι ούτε 100 χρονών, ούτε... Ούτε 100 όπως κιλά. Συγκλώνω, είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε μια αεραστεχνική θεατρική σκηνή. Ευχαριστώ πολύ τους επισκηνείς που με δεχτήκαν στην ομάδα τους και τον Νίκο τον Σφαιρόπουλο. Είναι ένας ρόλος παράξενος, θα το πω έτσι, περίεργος ρόλος, γιατί ακριβώς είμαι 100 χρονών, είμαι πολύ χοντρή, εκμεταλλεύομαι την οικογένειά μου, δεν με νοιάζει τίποτα άλλο πέρα από το φαγητό, δεν με νοιάζει αν θα χαθούν, αν δεν θα υπάρχουν, μόνο εγώ να τρώω, να βρίσκω να τρώω. Τίποτα άλλο δεν με νοιάζει. Αυτό είναι ένας ρόλος που δεν μπορείς να το βρεις στην καθημερινότητα, σωστό, βέβαια. Πολύ αλλά από την σύγχρονα. Άλλη είναι καθημερινότητα. Γιατί αν σε αυτόν τον ρόλο μέσα βάλεις αδέρφια που ο ένας εκμεταλλεύεται τον άλλον, γονείς που εκμεταλλεύονται τα παιδιά τους,
πολιτικούς που εκμεταλλεύονται τη χώρα μας. Δουνουτού που ζητάει συνέχεια από τη χώρα μας να δώσει. Δεν ξέρεις μέχρι πού μπορείς. Ο καθένας μπορεί στο ρόλο της νόνας να βάλει αυτόν που τον εκμεταλλεύεται. Mm-hmm. Σωστό. Okay. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο κείμενο, αλλά το συγκείμενο μπορεί να είναι... Έχει επεκτάσεις. Τεράστιο, ναι, ακριβώς. Ναι. Η πρόκλησή σου λοιπόν σαν ρόλος ποια είναι? Είναι μεγάλη, γιατί καταρχήν υπάρχει μεταμφίεση, δηλαδή αλλαγή μεγάλη. Θα πρέπει κάπως να φαίνομαι πολύ πιο χοντρή, όχι ότι είμαι λίγο, αλλά να δείξουμε περισσότερο, να είμαι 100 χρονών. Τα ρούχα θα είναι κάποιες εποχές, γιατί υποτίθεται έχω γεννηθεί, είναι του 70 το έργο και έχω γεννηθεί 100 χρόνια πριν. Mm-hmm. Οπότε και μόνη της από παρουσία η νόνα είναι περίεργη. Είπα, είναι κόντρα ρόλος. Τι, τώρα εντάξει, είπα, μου το χοντρή. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, το ότι υπάρχει μεταμφίεση, ότι δεν είναι κάτι να δείξουμε ότι είμαστε ωραία, είναι κάτι ανατρεπτικό για μένα. Είναι η πρώτη φορά, σας λέω, που συμμετέχω, έχω το άγχος μου, θεωρώ ότι τα παιδιά με στηρίζουν από πίσω και εγώ ελπίζω να φανώ αντάξια, τι να πω. Σωστό. Σε τρομάζει όλο αυτό η εμπειρία? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εντάξει, σας λέω, είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά είστε δίπλα στον Νίκο το Σφαιρόπουλο, οπότε νομίζω είναι εγγύηση. Είπα, τον ευχαριστώ πρώτα εκείνον και τους υπόλοιπους. Είναι βεβαίως είναι εγγύηση. Και για μένα θα έχω κερδίσει κάτι πολύ σημαντικό για μένα, για τη δική μου έκφραση και το μετέπειτα τη ζωή μου. Mm-hmm. Νίκο, πάντως, θα ανοίξουμε σχολείο. Πάντως, Χριστόφορε, για να πω για την Πόπη, ότι, που τη ξέρω χρόνια βέβαια, αλλά αυτό που έχει το σημαντικό προσόν για έναν ηθοποιό, άσχετα αν είναι ερασιτέχνη και άσχετα αν κάνει πρώτη φορά αυτό που κάνει, ότι τσαλακώνεται. Ότι δεν φοβάται να γκρεμίσει την εικόνα της, να αποδομηθεί. Αυτό το έχουν όλοι οι άνθρωποι. Όλοι μπορούν να παίξουν το θέατρο, αλλά δεν μπορούν όλοι να τσαλακωθούν τόσο εύκολα. Mm-hmm. Αυτή το κάνει από μόνη της. Είναι άνθρωπος που έχει χιούμορ και αυτοσαρκάζεται. Δεν την πειράζει να πει ότι είναι χοντρή μες στην κάμερα, που δεν είναι χοντρή. Είναι απλά γεματούλα. Γι' αυτό σε αγαπάω. Γι' αυτό σε αγαπάω. Αλλά θέλω να πω, δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να τσαλακωθείς και να μην έχεις πρόβλημα στο τσαλακωμά σου. Και αυτό τη βοήθησε πάρα πολύ, γιατί αυτό είναι ένας ρόλος που αν δεν το κάνεις αυτό το πράγμα την πρώτη μέρα, δεν μπορείς να έχεις ελπίδες να φτάσεις, να μυριστείς την νόνα. και βέβαια, η νόνα είναι το μισό έργο. Δεν είναι ένας ρόλος. Είναι το 50% του θεάτρου είναι η νόνα. Αν δεν έχεις μια νόνα πάρα πολύ δυνατή, πάρα πολύ ολοκληρωμένη σαν φιγούρα, δεν μπορείς να πεις ότι κάνεις κάτι σε αυτό το έργο. Οπότε αυτή ήταν μια καλή επιλογή και για την ομάδα που βρεθήκαμε και ανεβάσαμε αυτό το έργο. Αλλιώς, αν δεν είχαμε την Όνα, δεν θα ανεβάζαμε αυτό το έργο. Αν είχαμε άνθρωπο που να υποστηρίξει την Όνα, δεν μπορούσαμε να κάνουμε εύκολο αυτό το έργο. Mm-hmm. Αυτό θέλω να πω εγώ. Εγώ είμαι σίγουρο βέβαια ότι μετά την Όνα θα έχω φύγει τουλάχιστον 5 κιλά πιο χοντρή. θα τη φτάσω. Είναι, εντάξει. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Τι να κάνουμε. Και για τον Γιάννη, βέβαια, πάλι που είναι άνθρωπος του δικό σας εδώ πέρα. Το καλά... Γιάννη αυτό, τον κρατάω επίτηδες προς το τέλος. Ο Γιάννης ήταν καιρός που ήθελε να έρθει στην ομάδα. Ήρθε φέτος και πραγματικά η συγκυρία τον βοήθησε να παίξει ένα ρόλο που νομίζω είναι κοντά σε αυτόν και μπορεί να κάνει και αυτός πράγματα πολύ ωραία στο θέατρο. Και αυτός άνθρωπος ο οποίος είναι καλλιτέχνης άνθρωπος και δεν τρομάζει του να τσαλακωθεί. Επίσης. Για πες μας, Γιάννη, εσύ για το ρόλο σου τώρα. Είπαμε, είσαι πολύ τάλαντος. Ναι, και εμένα, ναι, το ίδιο. Μάλιστα, εμένα είμαι πολλά χρόνια να ασχοληθεί, είμαι από το 95. Λοιπόν, όχι με το θέατρο, αλλά και μόνο. Μπορώ να πω ότι είναι ο πιο δύσκολος ρόλος για μένα, γιατί είναι πραγματικά δύσκολος, με την έννοια ότι έχει τέτοιες μεταπτώσεις ο ρόλος ο δικός μου, χαρά, ενθουσιασμό, λύπη, απόγνωση. Και μάλιστα με κινηματογραφική ταχύτητα θα το έλεγα όλα αυτά, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, κακά τα ψέματα. Αλλά πιστεύω και εγώ να το καταφέρω, όσο μπορώ. Πώς ήταν έτσι οι πρόβες, πώς τα έζησες όλο αυτό? Είναι συγκλονιστικές, δεν μπορώ να πω κουραστικές, αλλά έτσι πρέπει να γίνει, δεν γίνεται τελείως. Χωρίς δουλειά δεν γίνεται τίποτα. Και για πες μου, επειδή εσένα σε εμπιστεύομαι περισσότερο, πώς είναι ο Νίκος, είναι αυστηρός, δεν με έχει συνοδετήσει ποτέ, αλλά δεν ξέρω, τον φοβάμαι λίγο. Θα το πω κι εγώ λίγο, ναι, είναι πάρα πολύ αυστηρός, κακά τα ψέματα. Πάρα πολύ, θα το πω και εδώ μπροστά και πάντα. Αλλά ίσως καλά κάνει, εκεί που πρέπει να είναι και εκεί που μάλιστα να σε συγκεντρώνει και να σε βάζει σε εγρήγορση και όλα αυτά, καλά κάνει. Mm-hmm. Έτσι πρέπει να είναι. Νίκο, ως προς τη συνοθεσία. Δεν είναι εύκολο να πείσεις
7 ερεσιτέχνες, 8 ανθρώπους οι οποίοι. Και ανθρώπους που δεν έχουν κάνει ποτέ θέατρο, ίσως. Ή έχουν κάνει θέατρο με άλλον τρόπο. Όπως ο Γιάννης, μπορεί να το Γιάννη δεν ήξερε. Να πειθαρχήσουν σε ένα αποτέλεσμα, σε ένα κοινό στόχο. Είναι δύσκολο θέλος, ναι. Και βέβαια να κάνουμε και μια ομάδα, γιατί αυτή η ομάδα που κάναμε φέτος είναι καινούργια ομάδα με την έννοια των ανθρώπων. Του δυναμικού, ναι. Είναι 3 παιδιά που είναι παλιά, τα 4 είναι καινούργια που θα φέτος στην ομάδα. Και αυτό είναι μια άλλη πρόκληση που πρέπει να υπάρχει για να μπορείς να παίξεις κάτι. Και είχαμε μια διπλή ασφαλή, ένα διπλό στοίχημα. Φτιάξουμε και ομάδα και να παρουσιάσουμε και κάτι πολύ δυνατό. Γι' αυτό και οι δυσκολίες. Οι δυσκολίες υπάρχουν για αυτόν τον λόγο, δηλαδή για να μπορέσεις να φτάσεις σε ένα αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι δουλέψαμε αρκετά φέτος. Ειδικά το τελευταίο διάστημα με επιμονή και πολύ χρόνο. Αλλά πραγματικά τα παιδιά, γι' αυτό οφείλω να το πω, παρότι ξέρω ότι έχουν υποχρεώσει, έχουν παιδιά, έχουν οικογένειες, δεν διαμαρτύρονται. Δεν λένε ότι θέλω να φύγω. Νιώθουν ότι για να βγει κάτι πρέπει να επιμείνουμε εκεί πέρα. Πρέπει να ξενυχτήσουμε. Πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο και εκτός πρόβας χρόνου. Και εντάξει, είναι και η ωριμότητά τους, είναι και ότι. Δεν ξέρω, το βλέπουν ας πούμε με υπευθυνότητα αυτό που κάνουν. Γενικά είμαστε ευχαριστημένοι φέτος με την ομάδα. Που ξαναλέω πάλι είναι μια καινούργια ομάδα. Τα παιδιά ξέρουν τι θέλουν να πω. Δηλαδή, εκτός από το. Να πούμε και τις. Αφορμή και του τελεστέ. Βεβαίω, θα του πούμε, θα του αναφέρω και στο τέλο. Τον Νίκο του Τζέμα που είναι ο πιο παλιό τη ομάδα, που παίζει τον Καρμέλο. Το γιο τη Νόνα. Τον εγγονό τη Νόνα. Τον αδερφό του, τον Τζίτσο, τον Πάνο τον Σιόνι, που και αυτό είναι από του παλιού τη ομάδα. Την Χριστίνα τη Μαϊδάτση που παίζει τη Μάρτα. Την κόρη του Καρμέλο. Την Έρη. Την Έρη, την. Ξεχνά το όνομά τη. Και εγώ κόλλησα τώρα γιατί έχουμε μείνει. Την Λαμπριανίδη. Την Λαμπριανίδη. Λαμπριανίδη, ναι. Η Έρη που είναι και συνάδελφο στο σχολείο. Που κάνει τη θεία και αυτή είναι ένας κόντρα ρόλος που είναι μεγάλη σε ηλικία, αλλά θα αναλόγως και αυτή μεταμφιέζεται και εσωτερικά και εξωτερικά. Η Μαρία Βασιλείου που και αυτή φέτος πρώτη φορά έρχεται, η οποία κάνει τη γυναίκα του σύζυγου του Καραμέλο και την Γιώτα την Παραούση που είναι βοηθός μου, αλλά ταυτόχρονα παίζει και διπλό ρόλο με την Χριστίνα τη Μαϊδάτση. Την ανέφερα την Χριστίνα, δεν ξέρω. Ναι, ναι, την ανέφερα. Επίσης να πούμε ότι τη μουσική την κάνει για μια ακόμα φορά ο Μενέλος Σκουβέλης. Πρωτότυπη μουσική, γραμμένη ειδικά για την παράσταση. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο, γιατί τον ξέρω τον Μενέλο, γιατί τι πράγματα έχει κάνει και στην ομάδα και πάντα φιλοκερδός προσφερόμενος σε αυτή την είναι εντός εισαγωγικών σεσημασμένος. Ναι, είναι γνωστός ο Μενέλος. Άλλα στελέχη στα σκηνικά. Είναι η Ελίζα Μπιντεβή που κάνει τα κουστούμια. Πολύ καλή και παλιά συνεργάτη της ομάδας, μόνιμη συνεργάτη. Ο Γιάννης ο Τζόκας. Ο Γιάννης ο Τζόκας και ο Γιάννης ο Γιώτης που κάνουν τα σκηνικά. Τι άλλο να πούμε, ποιο άλλο να πούμε. Το μακιγιάζ μας το κάνει η Ελένη Μάγκου. Το μακιγιάζ, ναι. Η Ελένη Μάγκου θα μας το κάνει. Και ναι. Έχουμε και χορογραφίες. Χορογραφίες, ναι. Είναι από τη σχολή της Γιάννης της Νέση. Είναι ο Στέφανος και η Ελένη, η γυναίκα του. Αυτοί οι δύο έχουν επιμεληθεί το χορογραφείο. Έχουμε και χορογραφίες μέσα στην παράσταση. Αυτά γενικά. Από άποψη τελεστών. Επίσης, για να μην ξεχάσω, συγγνώμη που σε. Ναι, ναι, βεβαίως. Το πήρα μονότερμα. Δεν πειράζει. Μεταξύ των άλλων, θα δοθούν 50 προσκλήσεις εισιτήρια την ημέρα σε κάθε παράσταση στους ανέργους. Θα πει δηλαδή ότι με την κάρτα ενεργείας μπορούν να έρθουν όποιοι θέλουν να απομεθευτούν δωρεάν εισιτήριο. Και κάποιες άλλες πάλι δωρεάν μέσα από το Δήμο Ζήτσας εισιτήρια πάλι θα δοθούν από το Δήμο Ζήτσας ειδικά για την παράσταση αυτή. Έχουμε πολλούς χορηγούς φέτος, πολλές εταιρείες που προσφέρθηκαν να κάνουν χορηγίες. Τις έχουμε μέσα στην αφίσα. Θα τις δουν από εκεί. Θα τις δουν από εκεί. Δεν μπορούμε να τις αναφέρουμε. Δεν ξέρω, αυτά έχω να πω. Ωραία. Εγώ θέλω να σε πάω λίγο καθαρά στο Λανόνα, στο έργο. Ναι, ναι, ναι. Έχω την αίσθηση ότι η παγίδα αυτού του έργου είναι ότι έχει έναν ρόλο πρωταγωνιστικό, την Νόνα, που είναι πολύ, πώς να το πω, πολύ γκράντε, ας πούμε. Ναι, ναι, όντως. Και που τραβάει, μπορεί να τραβήξει την προσοχή. Η παγίδα, λοιπόν, θεωρώ, και εσύ το ξέρεις καλύτερο, συνοθέτης και τα παιδιά βέβαια, είναι ότι μπορεί να δώσεις τεράστια σημασία μόνο σε αυτό το ρόλο και να χάσεις όλα τα υπόλοιπα. Είναι έτσι ή το υποψιάζομαι λάθος. Όχι, σίγουρα είναι πολύ μεγάλο ο ρόλος, το είπα και εγώ πριν ότι είναι το 50%. Αν δεν έχεις νόημα, δεν κάνεις το έργο αυτό. Χωρίς να σημαίνει όμως ότι και οι άλλοι δεν χρειάζονται. Είναι υποδιέστερη ή πρέπει να τους κάνεις. Είναι σαν πινκ-πονγκ. Δεν γίνεται να παίξει μόνη της αν δεν έχει. Απλά ως αξία μέσα στο έργο πρέπει και οι άλλοι να ισορροπήσουν ας πούμε, το ίδιο καλά όπως και αυτή. Δηλαδή αυτή είναι πάρα πολύ έντονη
Και η υπόλοιπη ομάδα πρέπει να κεφτεί έντονα για να μπορούν να παίξουν το παιχνίδι. Ακριβώς, δεν πρέπει να χαθούν. Αυτοί βγάζουν το γέλιο, οι άλλοι βγάζουν την τραγωδία. Mm-hmm. Γιατί είναι μαύρη κομμωδία. Το ξέρεις το έργο. Ναι, ναι, ακριβώς. Είναι η λαροτραγωδία, ας πούμε. Δηλαδή πρέπει να κρατούν ισορροπίες και το γέλιο μαζί με το τραγικό ταυτόχρονα. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να κρατηθεί. Και να γελάσει ο κόσμος, αλλά και να νιώσει πράγματα τα οποία τα δίνει ο συγγραφέας πάρα πολύ καθαρά. Και οι αναγωγές που θα κάνει, όπως είπε πριν η Πόπη, είναι πάρα πολύ αυτόματες οι αναγωγές και πολύ εύκολες. Δηλαδή, στον κάθε δυνάστη που έχει ο καθένας πάνω από το κεφάλι του, μπορείς. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ εύκολες οι αναγωγές και θα τις κάνει οπωσδήποτε θέλοντας και εμείς, γι' αυτό και γελάνε κιόλας. Ναι. Δηλαδή, ο καθένας έχει κάποιο λόγο να γελάσει, γιατί ο καθένας έχει κάποιο καταπιεστή πάνω από το κεφάλι του κάποια στιγμή. Γενικώς νομίζω ότι είναι ένα έργο που έχει λεπτές ισορροπίες σε όλα τα επίπεδα. Είναι, όντως είναι. Και είναι έτσι όπως είναι φτιαγμένο, γιατί είναι πολύ, καλά, πολύ καλό σαν δομή. Είναι με ισόπωσες δόσεις, όπως λέω, δηλαδή στην κόψη του ξεραφιού. Τόσο γέλιο, τόσο τραγωδία. Τόσο γέλιο, τόσο. Εκεί που πας να γελάσεις, σε πνίγει η αμέσως επόμενη σκηνή. Εκεί που σε πνίγει η σκηνή επόμενη, σου δίνει να τα έκανε να γελάσεις. Mm-hmm. Από το κρύο στο ζεστό, συνέχεια. Αυτό όμως δεν πρέπει να το χάσεις, γιατί αυτό είναι το έργο. Ούτε πολύ γέλιο πρέπει να το κάνεις, γιατί θα χάσεις το ύφος. Το μαύρο της τραγωδίας, ναι, της κωμωδίας. Ούτε και πολύ μαύρο να το κάνεις, δεν είναι μαύρο, είναι κωμωδία. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι. Πρέπει να παίξεις στην κόψη του ξεραφιού. Οι ισορροπίες είναι λεπτές. Είναι λεπτές όντως. Και μπορείς σίγουρα να κλείνεις προς μια κατεύθυνση παρά από το να ισορροπήσεις. Είναι πιο εύκολο να το ρίξεις την τραγωδία στην πολύ κωμωδία. Από το να το ισορροπήσεις. Αν το ισορροπήσεις και έχει αυτά τα στοιχεία, τα δυο, σε ισόπωσες δόσεις, εκεί νομίζω είναι επιτυχία. Εκεί τι επιτυχία, ναι, ακριβώς. Όπως καταλαβαίνεις, είναι ένα στοίχημα αυτό. Και για τον Νίκο το Σφαιρόπουλο και για εμάς. Βέβαια. Μεγάλο στοίχημα. Ούτε λέμε ότι το πετύχαμε. Εγώ δεν ξέρω πραγματικά. Φέραμε κάτι ανθρώπου, αυτό λέγαμε και πριν τα παιδιά, να μας δουν αυτές τις μέρες, φίλους μας, δύο-τρεις ανθρώπους. Και τους, ας πούμε, γελάνε, πώς συμπεριφέρονται, πώς. Δηλαδή, ακόμα δεν ξέρω τι τύχη θα έχει στον κόσμο, πώς θα αντιμετωπίσει ο κόσμος. Σαφέστατα, είπαμε, είναι ένα έργο και το κοινό θα κρίνει εν τέλει φυσικά, την επιτυχία φυσικά ή όχι. Και βέβαια δεν ξεχνάμε ότι πολλές φορές παίζει ρόλο και η οπτική, το πώς θα το δεις ακριβώς όπως είπες και εσύ. Γιατί πολλοί σκηνοθέτες, αν θέλεις, ή εν πάση περιπτώσει, όσοι έχουν επιχειρήσει να ανεβάσουν το έργο, ακριβώς πολλές φορές πέφτουν στην παγίδα να πάνε είτε προς την κωμωδία τελείως, είτε προς το τραγικό κομμάτι της υπόθεσης. Τώρα, Πόπη, επειδή μας είπες, είναι ουσιαστικά το ντεμπούτο σου στο Σανίδι. Ναι. Είχες σκεφτεί ποτέ ότι θα έκανες ντεμπούτο με έναν τόσο γκράντε ρόλο? Όχι. Με τίποτα. Βέβαια, με ευνόησε πάρα πολύ, θα πρέπει να το πω, η ηλικία μου. Γιατί τα υπόλοιπα γυναικεία μέλη είναι πολύ μικρότερα από μένα. Οπότε, αναγκαστικά θα έπρεπε κάποιος μεγαλύτερος να πάρει αυτό το ρόλο και ίσως και ο Όγκος. Πάλι θα το ξαναπώ. Όγκος, καλά το λέω. Λοιπόν, οπότε με ευνόησε από αυτή την άποψη αυτό. Για μένα είναι πραγματικά στοίχημα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι στιγμές που πιάνω τον εαυτό μου να μην κοιμάμαι. Γιατί αγωνιώ. Γιατί θέλω και τον Νίκο να βγάλω ως προπρόσωπο και τον εαυτό μου. Αυτό που ξεκίνησα πρέπει να το βγάλω εις πέρας. Είναι γεγονός ότι έχεις μπει να κολυμπήσεις στα βαθιά, αλλά ο Νίκος πιστεύω ξέρει τι κάνει, οπότε έχει δικλείδες δηλαδή, ασφαλείας, είμαι σίγουρος. Σε αυτό το χειμώνα που πέρασα πολύ όμορφα. Έκανα μια καινούρια παρέα, εντελώς καινούρια, αλλά με κοινά ενδιαφέροντα. Έκανα φίλους καινούριους. Ο Νίκος ήταν ο αρχηγός μας και αισθάνθηκα πολύ όμορφα. Πολλές στιγμές μπορεί να μας μάλωνε, αλλά είναι αυτή η γλύκα του να αισθάνεσαι μικρό παιδί που σε μαλώνει ο δάσκαλος, να γυρνάς εκεί που πρέπει. Ναι. Οπότε για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πέρασα πολύ όμορφο χειμώνα μαζί τους. Και ελπίζω να ακολουθήσουν κι άλλοι, βέβαια, που θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα. Με τα καλοκαίρι μπροστά μας. Έτσι. Αυτά θα παραστάσεις. Τα μελλοντικά είναι να μ' αρέσουν περισσότερο, να βγάλουμε καμία είδηση, το ξέρεις, Νίκο. Έχουμε πολλές μπύρες μπροστά μας. Με πήρες λειτουργία. Καλοκαίρι λέω. Καλοκαίρι με πήρες και ναι, έχουμε παραστάσεις όλο το καλοκαίρι στο εφηγείο του Δημουζίτσας. Σωστό. Θα τα πούμε και τα βιβλιοτικά. Γιάννη, για πες μου τώρα εσύ για όλο αυτό, για το ρόλο σου, για το θέατρο. Δηλαδή, γιατί το θέατρο είναι μια άλλη μορφή τέχνης. Εσύ έχεις συνηθίσει στη ζωγραφική, από όσο ξέρω. Ναι, όχι. Έχω συνηθίσει και στο θέατρο από χρόνια. Παράλληλα με τη ζωγραφική. Αλλά κοίταξε, το θέατρο είναι πιο ζωντανή τέχνη. Έχεις άμεση επαφή με το θεατή. Είναι πιο αμεσότητα και μάλιστα σε θέλει να είσαι πάντα ειλικρινής, ευθυκρινής, να βγάζει το συνέστημα, να μπορείς να σε καταλαβαίνει ο θεατής και εσύ να εισπράττεις πάνω από αυτό. Mm-hmm. Είναι ωραίο πράγμα.
Αλλά και στο έργο αυτό που σου είπα πάλι, ο ρόλος για μένα είναι ο πιο ωραίος όσους ρόλους έχω παίξει και πιο δύσκολος. Το λέω γιατί έχω τόσες εμπειρίες που το καταλαβαίνω και ο ίδιος. Και κάθε φορά προσπαθώ να τον κάνω πιο καλά και πιστεύω στις παραστάσεις να είμαι όσο πρέπει. Για να πάμε τώρα σε αυτά τα περίφημα μελλοντικά σχέδια, Νίκο. Δώσε μου είδηση. Να πούμε καταρχάς ότι κάνω μια παράσταση την Τετάρτη στις Καριές, στο Δήμο μας μέσα. Είναι μια avant-premiere αυτή που τελευταία χρόνια την έχουμε θεσμοθετήσει και καλό μας κάνει εμάς να μην μπαίνουμε κατευθείαν στα βαθιά, σε ένα μεγάλο χώρο δηλαδή, όπως το πνευματικό κέντρο και ούτως ή άλλως είναι καλό να παίζουμε και στο Δήμο μας που θα παίξουμε ούτως ή άλλως τις επόμενες παραστάσεις. Πέμπτη Παρασκευή θα είμαστε στο πνευματικό κέντρο, 9 και 4 το βράδυ, το εισιτήριο είναι 5 ευρώ. Είπαμε ότι έχουμε πάρα πολλά εισιτήρια ανέργους. Και τέλος του Μαΐου, 27 Μαΐου, θα παίξουμε στο Καμπέριο, στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Στο φεστιβάλ, ακριβώς. Συμμετέχετε και εσείς. Ναι, ναι. Είσαστε. Όπου εκεί είναι ελεύθερη είσοδος. Συγγνώμη. Αυτά. Μπορώ να μιλήσω. Αυτά τα ναι. Και έχουμε επίσης και το καλοκαίρι μετά τις 25 Ιουλίου με 5 Αυγούστου. Έχουμε παραστάσεις στα χωριά του Δήμου Ζήτσας. Κάτι σαν περιοδία στα χωριά μας. Πολύ ωραία, είπαμε. Μένετε δραστήριοι. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Και πρέπει νομίζω όλοι να ανανεώσουμε το ραντεβού μας είτε την Πέμπτη είτε την Παρασκευή σε 9 και 4 το βράδυ στην αίθουσα Βασίλης Πλησινέλλας του Πνευματικού Κέντρου για να δούμε το Λανόνα, μια εξαιρετική μαύρη κωμωδία και πολύ ενδιαφέρουσα η θεατρική παράσταση. Ήταν λοιπόν η Πόπη Κοντζαμάνη, ο Νίκος Σφερόπουλος και ο Γιάννης ο Βούλγαρης. Το Γιάννη το γνωρίζουμε, είναι συνεργάτης εκπομπής. Απλά μας αποδεικνύει όλο καινούργια ταλέντα. Το Πάσχα χόρευε, το ξέρουμε στη ζωγραφική. Εντάξει, Γιάννη, δεν ξέρω, πρέπει να σε εκμεταλλευόμαστε περισσότερο στην εκπομπή. Έτσι φαίνεται. Τι θα γίνετε, Νόνα, θα γίνετε κι εσείς, δεν τον εκμεταλλεύεστε. Γιατί να μην πάρουμε κάτι από το έργο, κάτι να γίνουμε κι εμείς. Και να πούμε βέβαια ότι σε κάθε παράσταση, όπως μας είπατε, θα διατεθούν 50 εισιτήρια με επίδειξη της κάρτας ενεργείας στο ταμείο. Ναι. Η γενική είσοδος είναι 5 ευρώ.